Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Pressing, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, με τους Στέργιο Αναστασιάδη, Γρηγόρη Ατρίδη, Βασίλη Σαμπράκο και Πάρη Τσελεπίδη. Να καλυπτερήσουμε τον κύριο Αντωνίου, τον κύριο Στέργιο Αντωνίου, και τώρα είμαι με δύο Στέργιους στον αέρα, οπότε είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό, δεν μου ξανατύχει. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους κρατές του Λίμπερο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί ξέρουμε ότι και για εσάς από την πλευρά της ΕΠΟ δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μπαίνετε σε μια διαδικασία να συζητάτε συνέχεια για ένα δύσκολο ζήτημα και πρόβλημα όπως αυτό της διεξαγωγής του τελικού κυπέλου. Εσείς από την πλευρά σας και ως αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, πόσο έτσι δύσκολο σας είναι να μην μπορείτε κάθε χρόνο να απολαύσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη διοργάνωσή του ως γιορτή και να έχετε αυτά τα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσετε? Όπως είπατε, κύριε Ατρίδη και κύριε Αναστασιάδη, είναι ότι πιο δύσκολο να μιλάει κανείς για μια τέτοια διαδικασία, η οποία αυτή τη στιγμή πικραίνει πολύ κόσμο. Και το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να στεναχωρήσουμε τους οπαδούς των ομάδων, οι οποίοι περιμένουν ένα κορυφαίο γεγονός για την ομάδα τους, να μην μπορούν να το απολαύσουν. Αυτοί οι οποίοι τρέχουν πραγματικά κάθε Κυριακή στα γήπεδα, και δεν είναι οι 100, οι 200, οι 500 που δημιουργούν τα προβλήματα στα γήπεδα, στα μεγάλα παιχνίδια, και στερούν από τους άλλους τη δυνατότητα να απολαύσουν μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για όλους εκείνους τους οπαδούς, τους πολυπληθείς, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτό το παιχνίδι. Και δέχομαι και παράπονα από τον κόσμο και στα ηλεκτρονικά μέσα για το γεγονός ότι δεν θα μπορούν να δουν το παιχνίδι, ότι πρέπει να είσαι πρόεδρος για να δεις το παιχνίδι. Μα δεν θέλει κανείς από εμάς να δει αυτό το παιχνίδι έτσι. Έχω ζήσει την εμπειρία το Βόλο του τελικού του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπου ήταν η χειρότερη εμπειρία που μπορούσε να ζήσει ένας παράγοντας. Δηλαδή θα προτιμούσαμε αυτό το παιχνίδι να μην το είχαμε ζήσει, με το γεγονός ότι ήταν και κλεισμένο των θυρών, δεν υπήρχε κανένας ενθουσιασμός, έγινε ένα παιχνίδι που είχε ταλαιπωρήσει πάλι τον κόσμο με το πού θα γίνει και πώς και με αντιπαραθέσεις. Αυτά όμως, επειδή βάλετε καθημερινά η Ομοσπονδία, δεν είναι προβλήματα της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία θέλει να διοργανώσει ένα τελικό 75.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ή σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, με τους οπαδούς να τραγουδάνε, να χαίρονται, να πανηγυρίζουν, και εμείς να είμαστε εκεί, να κάνεις την απονομή, να παρακολουθήσεις ένα ωραίο παιχνίδι που θα τελειώσει και στο τέλος νικητές και οι τιμένοι θα φύγουν από το γήπεδο χαρούμενοι. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το ζήσει κανείς στην Ελλάδα. Η ευθύνη όμως δεν είναι της Ομοσπονδίας. Υπάρχουν παράγοντες των ομάδων οι οποίοι κάθε μέρα χτυπάνε την Ομοσπονδία για αυτά που ενδεχομένως για κάποια να φταίει, αλλά και κυρίως για αυτά που δεν φταίει. Οι διαφορές των παραγόντων των μεγάλων ομάδων λύνονται ως σάκος του μπόξ επάνω στην Ομοσπονδία, και η πολιτεία παρακολουθεί ένα θέμα το οποίο μπορούσε να το βοηθήσει ασφαλώς με μικρή προσπάθεια, νομίζω, σε μια δημοκρατική χώρα η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη και έχει κάθε δυνατότητα να σταθεί σε αυτό το ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορεί δηλαδή να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, να τελεστεί η αστυνομία, να τελεστεί ένας αγώνας κυπέλου μεταξύ οπαδών δύο ομάδων επειδή κάποιοι οπαδοί δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν στο περιθώριο, και αυτοί οι οποίοι πραγματικά αγαπούν το ποδόσφαιρο να μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, να μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέσα στο χώρο όπως λειτουργεί, όπως σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Αντωνίου, να κάνουμε μια ερώτηση μπαίνοντας και στην ουσία του θέματος. Επειδή σας ακούσαμε να λέτε με αρκετή βεβαιότητα και να μεταφέρετε ουσιαστικά και μια, θα έλεγα, μια αποκλειστική είδηση, ότι ο φετινός τελικός
θα καταλήξει να πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό χωρίς οπαδούς των δύο ομάδων και μόνο με ονομαστικές προσκλήσεις. Δηλαδή, είναι σαν να έχετε περιγράψει ένα σκηνικό παρόμοιο με αυτό το τελικό που μας είπατε ότι ήταν από τους χειρότερους που έχετε βρεθεί, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και πάλι στο Πανθεσσαλικό. Και φέτος έτσι θα γίνει. Θέλετε να μας πείτε Τάξε. Τι ακριβώς ισχύει? Καταρχήν, όλα αυτά τα οποία ανέφερα στο ραδιόφωνο το Μετρόπολης δεν μεταφέρθηκαν ακριβώς έτσι και δεν μεταφέρθηκαν όλα, τέλος πάντων, για να βγάλει ο κόσμος ένα συμπέρασμα. Εγώ ακολουθώ το τι γίνεται στην Ομοσπονδία και το τι όλοι μαζί στις 27 Απριλίου θα αποφασίσουμε, αφού έχουμε διαγνώσει και τις τις προθέσεις των ομάδων που συμμετέχουν στο τελικό, γιατί παρίστανται και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ με εκπροσώπους τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, και εκεί θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος στη συνέντευξή του και εγώ ερμηνεύουμε την παρούσα κατάσταση με βάση την προκήρυξη του κυπέλου, η οποία λέει ότι ο τελικός πρέπει να γίνει στο Βόλο, οπότε οι ομάδες θα συμφωνήσουν αν πρέπει και μπορεί να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό και δεν το είπα ακριβώς έτσι. Είπα ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο. Αν η πολιτεία αύριο έρθει και πει ότι ναι, εγώ μπορώ, παραχωρώ το ΑΚΑ για τον τελικό του κυπέλου και παρέχω τις εγγυήσεις, να γίνει με 40-50.000 κόσμο όπως έγινε την προηγούμενη χρονιά, και νομίζω με την εμπειρία του παρελθόντος να γίνει και με καλύτερες προϋποθέσεις. Και συμφωνήσουν βέβαια και οι ομάδες, κυρίως ο ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να κατέβει στην Αθήνα με τους οπαδούς για να γίνει ένα παιχνίδι, ένας τελικός τέλος πάντων, ο οποίος θα δώσει χαρά και στον κόσμο και σε εμάς που θα παρευρεθούμε εκεί πέρα. Ο τελικός δεν δίνει πολλά πράγματα, είναι κυρίως το γόητρο μιας ομάδος, η ιστορία που γράφει κατακτώντας ένα τελικό κυπέλου. Και νομίζω έτσι πρέπει να το δουν και οι ομάδες, κυρίως οι παράγοντες. Πρέπει να το δει και η πολιτεία ως μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν έχει φανεί αυτό. Ούτε από την απάντηση του στη συνομιλία με τον πρόεδρο, γιατί όπως αναφέρθηκαν αυτά στα γραφόμενα από τη μία και από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι αν οφείλονται κάποια χρήματα στο ΑΚΑ. Αυτό δεν υπάρχει ως διαφορά. Σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία δεν θα θετήσει κάποια υποχρέωσή της απέναντι στο δημόσιο. Εμείς κάναμε τον περσινό τελικό αναλαμβάνοντας πάρα πολλές υποχρεώσεις που μπήκανε και την τελευταία στιγμή με εγκυτικές και δυσκολίες που είχε και τότε η Ομοσπονδία και στο οικονομικό κομμάτι, πολύ δε περισσότερο σήμερα που υπάρχει μια οικονομική, εν πάση περιπτώσει, επάρκεια για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τίθεται θέμα οικονομικό για το ΑΚΑ. Απλά δεν υπήρχε η απάντηση η οποία έπρεπε να δοθεί σε προφορικό επίπεδο για να ανταλλαγούν και οι επιστολές. Το να λέγεται ότι δεν ζητήθηκε από την Ομοσπονδία εγγράφως να γίνει, έγινε. Έτσι τον πρόεδρο τηλεφωνικά, μάλλον ζήτησε να μάθει αν το γήπεδο είναι ελεύθερο. Και η απάντηση ήταν ότι οφείλονται πράγματα, ότι την προηγούμενη φορά δεν φερθήκαμε τόσο καλά. Άλλωστε, συνομιλητής τότε δεν ήταν ο κύριος Μπαλτάκος. Σήμερα μιλάει ο κύριος Μπαλτάκος μαζί τους και μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν με τις προϋποθέσεις που θα βάζει τώρα η πολιτεία. Γι' αυτό λέω ότι παραφράστηκε και λίγο η δική μου θέση ότι ο τελικός θα γίνει με προσκλήσεις ονομαστικές και κλεισμένο των θυρών. Δεν ήτανε όλο αυτό που είπα. Είπα και κάποια άλλα που αλλάζουν τα δεδομένα και λέω ότι αυτό εξαρτάται. Εγώ ερμήνευσα την δήλωση του κυρίου Μπέου και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, ότι είμαστε και εν ώψη εκλογών κυρίως αυτοδιοικητικών σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπέο, γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να έχει κάποιες συνέπειες η πόλη του Βόλου από αυτήν την ιστορία. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας και του Δήμου Βόλου σε συζήτηση με τις ομάδες, αν αυτός ο αριθμός που θα παρευρεθεί εκεί πέρα μπορεί να διευρυνθεί, αν θα είναι με
με γυναικόπαιδα όπως αναφέρθηκα χτες, αλλά σας λέω ότι όλα είναι ανοιχτά. Ερμηνεύουμε την προκήρυξη της απόψης του κυρίου Μπέου. 27 Απριλίου θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή μαζί, αφού έχει διαγνώσει τις προθέσεις των δύο ομάδων, για το πώς θα γίνει τελικά η διαδικασία, αφήνοντας ένα παράθυρο σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία των ομάδων και η πρόθεση της πολιτείας, της διοίκησης, να μην το πάω παραπέρα, να παραχωρήσει το στάδιο, ενδεχομένως να υπάρχει και αυτή η προοπτική. Δεν θέλω να προκαταλάβω σε καμία περίπτωση την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει 27 του μηνός. Κύριε Αντωνίου, το καλοκαίρι ο κύριος Μπέος δεν ρωτήθηκε πριν συνταχθεί η προκήρυξη? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, δεν είναι λίγο πολύ άδικο κάθε χρόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ταλαιπωρείται, να δίνει χρήματα, να βιώνει όπως πέρσι, γιατί ήμασταν παρόντες και εγώ και ο Γρηγόρης, να βιώνει απίστευτες συμπεριφορές από την αστυνομία, ενώ η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη? Και γιατί γενικότερα η Θεσσαλονίκη είναι συνεχώς εκτός κάδρου? Γιατί εκτός κάδρου είναι και σε άλλα πράγματα η Θεσσαλονίκη, κύριε Ατρίδη. Δεν ξέρω ποιος μου απευθύνει το λόγο αυτή τη στιγμή. Ο Αναστασιάδης είναι στο όνομα του. Κύριε Αναστασιάδη, θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι εκτός πλάνου για πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί η Θεσσαλονίκη με τα γήπεδα της Αθήνας. Δηλαδή το Ολυμπιακό στάδιο υπάρχει στην Αθήνα. Το στάδιο Καραϊσκάκης, που είναι ένα πολύ ωραίο στάδιο, το γήπεδο είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά. Το γήπεδο το καινούριο της η Αγιά Σοφιά είναι στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 γήπεδα στη Βόρεια Ελλάδα που εντάξει, μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο, αυτά τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα. Όμως, ο τελικός και για τα δύο θέματα που βάλατε, καταρχήν για τον κύριο Μπέο, όταν ορίζεις ένα χώρο που πρέπει να γίνει ένας τελικός, δεν μπορείς μετά από 5-6 χρόνια από το προηγούμενο που γίνανε κάποια επεισόδια στο Βόλο και δεν τα πρόλαβε η αστυνομία τότε, ότι πρέπει αυτό να διαιωνίζεται. Εμείς ορίσαμε το γήπεδο με προϋποθέσεις ότι θα μπορεί να γίνει στον Βόλο με κόσμο από τη στιγμή που θα είναι μια ομάδα του Βορρά και μια του Νότου. Και είναι το δίκαιο αυτό. Ίσως με λιγότερο κόσμο από ό,τι ένα Ολυμπιακό και σας επικροτήσαμε γι' αυτό, αλλά είναι το καλοκαίρι. Δεν άκουσα? Και σας επικροτήσαμε, λέω, το καλοκαίρι. Και λέγαμε πόσο δίκαιο είναι και επιτέλους μια δίκηση πράττει το σωστό. Είναι, αλλά βλέπουμε στην πορεία και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι πάλι το θέμα μπερδεύεται, πάλι αλλάζει το θέμα. Αυτό είναι το σωστό. Και κανείς δεν θέλει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις ομάδες. Και αυτή τη στιγμή, αν γίνει στο γήπεδο του Βόλου και γίνει και κλεισμένο των θυρών, επειδή ενδεχομένως η αστυνομική διεύθυνση του Βόλου δεν θα έχει τη δυνατότητα, συνεπικουρούμενη φυσικά από την πολιτεία, να κάνει τον τελικό με κόσμο, δεν θα τιμωρηθεί μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, θα τιμωρηθεί όλος ο φύλαθλος κόσμος που πάει στο γήπεδο, όπως θα είναι οι φύλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά και όλοι οι άλλοι που θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση ενδεχομένως ή κάποιοι λιγοστοί από το γήπεδο ένα τελικό χωρίς έγκλη. Γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο από ένα τελικό του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Μπορεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε παιχνίδι και μπορεί να υπάρξει στο τελικό. Άμα γίνει χωρίς κόσμο, είναι άνευ ενδιαφέροντος. Για να γίνει, ελπίζω να με ακούτε κι εσείς, για να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα η κουβέντα και για αυτούς που μας ακούνε, αν μπορούμε να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι και να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι εσείς γνωρίζετε παραπάνω πράγματα και κάποια από αυτά θα θέλαμε να μας τα μεταφέρετε. Στην παρούσα φάση,
Με βάση την προκήρυξη και το πανθεσσαλικό που αποτελεί προτεραιότητα και για την ίδια την Ομοσπονδία γιατί θέλει να τηρήσει την προκήρυξη, πιστεύετε ότι μπορεί μετά από διαπραγματεύσεις με τον κύριο Μπέο και τις ομάδες να γίνει εκεί τελικώς με κόσμο, λίγο διαφορετικά δηλαδή από το πλαίσιο που έχει θέσει ο Δήμαρχος Βόλου πριν από λίγες ημέρες στην εκτελεστική ή όχι? Αν είναι εγγύητρια η πολιτεία σε αυτό δια της αστυνομίας, ασφαλώς και μπορεί να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή... Ο κύριος Μπέος, από τις επαφές που έχει η Ομοσπονδία μαζί του τις τελευταίες ημέρες, πιστεύετε ότι μπορεί και να αλλάξει κάπως τη στάση του, να στρογγυλέψει λίγο τη θέση του? Αυτό ρωτάω. Νομίζω ότι πάντα ο κύριος Μπέος είναι διαλλακτικός, παρά το ότι είναι σκληρός σε ορισμένες θέσεις του, αλλά είναι διαλλακτικός και δεν μπορεί να τον αδικήσει κανείς αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση. Αν αυτή τη στιγμή μπορεί η αστυνομία να διαφυλάξει ότι ο κόσμος αυτός θα πάει στο γήπεδο, αν πάει κόσμος, και δεν θα μπει στο Βόλο όπως θα πήγαινε ελεύθερα κάποια στιγμή, να πάει ο κόσμος από νωρίς, να μπουν τα λεωφορεία στο Βόλο, να δημιουργηθούν εντωμεταξύ κάποιες, αν υπάρχουν επαφές μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Αν όμως εγγυηθεί η αστυνομική διεύθυνση ότι μπορεί να πειθαρχήσει αυτόν τον κόσμο, νομίζω ότι ο κύριος Μπέος θα είναι πιο διαλλακτικός και θα δώσει την ευκαιρία σε κάποιο κόσμο, τέλος πάντων, να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Οι προϋποθέσεις σήμερα νομίζω ότι έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια στεναρή παρέμβαση της πολιτείας να πει ότι ναι, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και θα κάνουμε τον τελικό με κόσμο. Να μπει στο τραπέζι ένα θέμα συζήτησης, πόσοι μπορεί να είναι, πώς θα πάνε στον Βόλο και τι θα γίνει. Και υπό τις άλλες προϋποθέσεις που έβαλα, αν οι ομάδες πούνε αύριο ότι εμείς δεχόμαστε και οι δύο να πάμε στην Αθήνα να παίξουμε, εκεί μπορεί να αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ότι αλλάζει η έδρα για να μην γίνει χωρίς κόσμο, να γίνει με κόσμο. Νομίζω ότι είναι πιο αποφευκταίο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να γίνει στο Βόλο το παιχνίδι χωρίς κόσμο παρά να γίνει στην Αθήνα με κόσμο, έστω και αν αυτό πονάει περισσότερο. Όλο αυτό το διάστημα, κύριε Αντωνίου, ποια είναι η στάση της πολιτείας, του Υφυπουργού, της πολιτείας, όλων των εμπλεκομένων, πέρα από εσάς, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι δεν πολύ... Τα οποία τα γνωρίζετε. Ενδιαφέρονται το πρόσεπτ γενικά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει αυτή η επαφή που έπρεπε να υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή θεσμικά να μην υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή συνέχεια για τόσο σοβαρά θέματα και να υπάρχει πάντα μια πολεμική απέναντι στην Ομοσπονδία για ό,τι γίνεται. Φταίει η Ομοσπονδία. Σας είπα προηγουμένως ότι η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη του προσκηνίου. Είμαστε στο προσκήνιο, είμαστε ορατοί σε όλους. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μια ΚΕΒ η οποία είναι εδώ και έχει να κάνει με την UEFA, με ξένον αρχιδιαιτητή, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη. Τα όποια λάθη, γιατί φορτώνονται στην ΕΠΟ? Δεν ασχολείται κανείς με τον κύριο Μπένετ, με ποιον θα ορίσει διαιτητή, από πού θα είναι και τι θα είναι. Όλοι θέλουμε να είναι οι καλύτεροι ελίτ διαιτητές της Ευρώπης, όπως ο προχθεσινός που έπαιξε τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, για να πάνε τα παιχνίδια καλά για τον κόσμο, να το απολαμβάνουμε κι εμείς, να μην λέει κανείς κουβέντα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι παράγοντες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του ποδοσφαίρου και μιλάω για αυτό που είναι ορατό σε όλους. Σήμερα υπάρχει η ΚΕΔ εδώ, η δική μας διοίκηση, ξεκινώντας από το 2017 και μετά, έφερε εδώ την ξένη διαιτησία που δεν άρεσε τότε σε κάποιους, και την ξένη διαιτησία εννοώ για κάποια δύσκολα παιχνίδια, γιατί υπήρχε μια έντονη τοξικότητα. Η δική μας διοίκηση έβαλε το ΒΑΡ με τη συνδρομή της πολιτείας και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με την παρούσα διοίκηση έχουμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα
στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνεται καμία σύγκριση. Αυτό τι κάνει, αναβαθμίζει το προϊόν. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες, όταν η Super League, ο κύριος Μαρινάκης θα διαπραγματευτεί με τα κανάλια για το προϊόν αυτό, το ποδοσφαιρικό, την επόμενη χρονιά, θα είναι από θέση ισχύως, γιατί τα κανάλια αυτή τη στιγμή παίρνουν τα έξοδα που έχουν πληρώσει με το παραπάνω. Αν το πρωτάθλημα είχε τελειώσει από το Δεκέμβριο, δεν θα υπήρχε κανένα ενδιαφέρον σήμερα στους οπαδούς να βλέπουν τα παιχνίδια, αλλά δεν θα υπήρχε και το άλλο συμφέρον των ομάδων να πηγαίνουν οι οπαδοί στο γήπεδο και να έχουν αυξημένα εισιτήρια, αυξημένα χορηγικά προγράμματα και όλα αυτά. Δηλαδή το προϊόν αυτή τη στιγμή έχει πάρει αξία. Η ΕΠΟ βάλεται καθημερινά. Γιατί? Γιατί δεν ακούει, να το πω έτσι, ο Μάρ δηλαδή. Δεν ακούει η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Και η ΕΠ και αυτό είναι για το συμφέρον του ποδοσφαίρου. Και δεν ακούει, όχι από εγωισμό, γιατί πρέπει επιτέλους να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Επιστρέφοντας λίγο στα του τελικού, αν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η τοποθέτηση που κάνατε γενικότερα για το πρωτάθλημα και για το θέμα της διαιτησίας, και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ποιος θέλει να δει στην προκειμένη περίπτωση. Μιλώντας πάλι για τον τελικό, στις 27 Απριλίου υπάρχει η συνεδρία της εκτελεστικής. Επειδή την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνεδρίαση, με αυτή την απόφαση η οποία ανακοινώθηκε γιατί υπερψηφίστηκε να πάει ο τελικός στο Βόλο, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Γιατί και από την πλευρά της Ομοσπονδίας δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα το τελικό στην Κύπρο. Αυτή τη φορά, μέχρι να φτάσουμε στην ημέρα της συνεδρίασης, πιστεύετε ότι θα έχετε εξασφαλίσει τις απαντήσεις που θέλετε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένες και της αστυνομίας, για να μπορείτε με βεβαιότητα να ανακοινώσετε μία απόφαση? Δηλαδή, να πάτε στην εκτελεστική και να ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός των οπαδών που μπορεί να φιλοξενηθεί με βάση αυτά που λέει η αστυνομία. Θα είναι το Πανθεσσαλικό, συμφωνούν οι δύο ομάδες και μετά να ψηφίσετε? Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα προηγούμενα που προέκυψαν μέχρι να φτάσουμε εδώ ήταν επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αυτή η καλή επικοινωνία με την κυβέρνηση, και δεν μπορούσε να υπάρξει και με τις ομάδες. Με το γήπεδο υπήρχαν τα ερωτηματικά. Όταν βάζω την κυβέρνηση, την βάζω σε σχέση με το γήπεδο. Δηλαδή ότι ο κύριος Μπέος είπε ότι δεν θέλει κόσμο στο γήπεδο, η κυβέρνηση δεν πήρε θέση για το τι μπορεί να γίνει με αυτό. Οι ομάδες δεν είχαν καταλήξει ακόμα, δεν ήταν ποιες ομάδες ήταν στο τελικό. Είπαμε ότι είναι το παιχνίδι στην Κύπρο, επειδή τις προηγούμενες μέρες στη συνάντηση του κυρίου Μπαλτάκου με τον κύριο Κούμα, τον πρόεδρο της Κύπρου, είχε εκφράσει την επιθυμία ο πρόεδρος της Κύπρου να γίνει το παιχνίδι εκεί, επειδή είχαμε και το OK της Crystal Palace, και είπαμε στο Συμβούλιο ότι το παιχνίδι θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην Κύπρο. Αυτό ανετράπη την επόμενη μέρα. Και στις 27 του μηνός πλέον είναι μονόδρομος ότι πρέπει να αποφασίσουμε, επειδή πλησιάζει ο καιρός και χρειάζονται διαδικασίες για τον τελικό, δεν είναι ένα παιχνίδι συνηθισμένο, χρειάζεται μια προετοιμασία. Θα αποφασίσει οπωσδήποτε η διοίκηση, σας είπα ότι θα είναι και εκπρόσωποι των ομάδων, σε περίπτωση που δεν προκύψει κάτι νεότερο μέχρι τότε, είναι μονόδρομος ότι θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Και πέρα από εκεί μένουν οι λεπτομέρειες που θα συζητηθούν πλέον με την αστυνομία και το Δήμο Βόλου και με τις ομάδες οι οποίες... Στην εκτελεστική θα συζητηθούν ή πριν την εκτελεστική? Θα έχει προκύψει μια επαφή των ομάδων. Αν δεν υπάρξει, σας λέω, κάποια παρέμβαση άλλη ή κάποια συνεννόηση άλλη των ομάδων με πρόταση προς την πολιτεία και η συνένεση για να γίνει κάποια άλλη αλλαγή, είναι πλέον για μας ως Ομοσπονδία η προκήρυξη είναι ο μπούσουλας, και για να αλλάξει η προκήρυξη πρέπει να προκύψουν όλα τα προηγούμενα, δηλαδή να υπάρχει συνένεση των ομάδων για κάτι άλλο, το οποίο όμως θα έχει και τη συνένεση με την αστυνομία και το Δήμαρχο Βόλου. Θα έχετε μιλήσει πριν την εκτελεστική? Όχι, αυτά είναι συζήτηση για μετά. Δηλαδή αν καταλήξουμε ότι θα γίνει στο Βόλο, όλες οι λεπτομέρειες μπαίνουν στο τραπέζι μετά τις 27 του μηνός, η συνεννόηση μεταξύ των ομάδων, του κυρίου Μπέου, της αστυνομίας και του κυρίου Μπαλτάκου.
τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Αντωνίου, γιατί περάσαμε και το όριο να πάμε και στο διάλειμμα και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Λίμπερο. Έχω πολλά μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ που έσπευσαν να κλείσουν εισιτήρια για την Κύπρο. Μήπως τώρα, επειδή ό,τι είπατε πραγματικά συμφωνώ μαζί σας και επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, αναφέρω ότι δεν φταίει μόνο η ΕΠΟ, δεν είναι η κακή η ΕΠΟ και η αστυνομία είναι καλή και η πολιτεία είναι καλή και ο κ. Αυγενάκης είναι καλός. Μήπως όμως βιαστήκατε λίγο να ανακοινώσετε την Κύπρο, γιατί κάτι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έκλεισε εισιτήρια για την Κύπρο. Εκτός αν βιάστηκαν οι συγκεκριμένοι. Είχα μια επιφύλαξη και την εξέφρασα στην Εκτελεστική Επιτροπή ότι δεν θα προέκυπταν εμπόδια, επειδή ο τελικός ορίστηκε 21 του μηνός. Εγώ διαισθάνθηκα ότι θα προέκυπταν εμπόδια. Και αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η αστυνομία της Κύπρου αρνήθηκε σε δύο ελληνικές ομάδες να πάνε να παίξουν στην Κύπρο, γιατί δεν θα πήγαινε εκεί όλος ο κόσμος αυτός που θα πήγαινε πιθανώς στον Βόλο με πρόθεση να δημιουργήσει επεισόδια. Μπορούσαν να πούνε οι Κύπροι, η αστυνομία εκεί, ότι εμείς θα δεχτούμε 2, 3, 5 χιλιάδες κόσμο από την Ελλάδα, κανονίστε την πορεία σας και εσείς και οι άλλοι θα είναι Κύπροι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει τεράστια επιθυμία να είναι στο γήπεδο. Όμως η ελληνική αστυνομία νουθέτησε την κυπριακή αστυνομία ότι θα αντιμετωπίσει τα μη χειρότερα και γι' αυτό δεν έπρεπε να δεχτεί να γίνει ο τελικός εκεί. Όλα αυτά κάντε ένα συνειρμό εσείς και πείτε μου αν έχει ευθύνη η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έχει ευθύνη, σας είπα στο γεγονός ότι λέτε ότι είναι λίγο βιαστικό. Αν δεν ήταν οι εκλογές, ο αγώνας θα γινόταν κανονικό εκεί. Αν είχε οριστεί ο αγώνας μετά τις εκλογές στην Κύπρο, δεν θα είχε πρόβλημα η κυπριακή αστυνομία. Αυτό η διέστηση δική μου που αναφέρθηκε τότε ήταν ότι δεν θα μας επιτρέπονταν να πάμε στην Κύπρο 21 του μηνός παραμονή των εκλογών να παίξουμε. Και σε αυτό δικαιώθηκα. Μικρή σημασία έχει, αλλά ότι κάποιοι φίλοι ταλαιπωρήθηκαν και κάποιοι μου το είπαν προχθές σε κάποιο γήπεδο ότι έχουμε κλείσει εισιτήρια για την Κύπρο. Χαριτολογώντας βέβαια το είπα σε μένα, αλλά έχουν δίκιο οι άνθρωποι ότι πρέπει να μας πληρώσετε τα εισιτήρια που κάναμε έξοδα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια κίνηση, μια λάθος ημερομηνία που ορίστηκε το κύπελο στις παραμονή των εκλογών, το ότι ορίστηκε στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα γίνονταν και θα γίνονταν ένας πολύ ωραίος τελικός άμα ήταν την Τετάρτη μετά τις εκλογές. Γιατί τότε δεν θα είχε παρέμβαση. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Κλείνοντας, δεν έχουμε ρωτήσει γιατί το θέξετε κι εσείς. Ημερομηνία του τελικού, ποια είναι η εκτίμησή σας? Και με αυτό να κλείσουμε. Αυτό αν είναι θέμα των ομάδων, γιατί αυτή τη στιγμή οι μεν ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, όχι οι προπονητές, αλλά οι ποδοσφαιριστές, θα θέλα να τελειώσει ο τελικός πιο γρήγορα για να ξεκινήσουν την ξεκούραση του καλοκαιριού για να είναι έτοιμοι στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τελικός την εβδομάδα, δηλαδή την Τετάρτη μετά τις εκλογές. Σίγουρα μετά τις εκλογές θα είναι τελικός, αλλά νομίζω ότι πιθανόν θα πάει το Σαββατοκύριακο. Αυτό βέβαια είναι απόφαση των ομάδων, οι οποίες θα καθορίσουν πότε θέλουν να παίξουν. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ο τελικός μπορεί να γίνει και στις 27 του μηνός. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.